Μια πρωτοφανή ιδέα ξεκινά στην Σπάρτη με την ίδρυση εταιρείας διαχείρισης απορριμμάτων αλλά σε λαϊκή βάση, όπου όσοι ενδιαφέρονται μπορούν μέχρι την Παρασκευή να εγγραφούν και να δηλώσουν την συμμετοχή τους. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αγοράσουν μετοχές στην εταιρεία που θα διαχειρίζεται την ανακύκλωση των απορριμμάτων στο εργοστάσιο επεξεργασίας. Η αξία της μετοχής είναι μόλις 50 ευρώ και θα δοθεί από τους ενδιαφερόμενους όταν ξεκινήσει η επεξεργασία. Ιδρύθηκε εταιρεία για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε λαϊκή βάση όμως, όπως αναφέρει ο κύριος Αργυρόπουλος, όπου ενημερώνει τον κόσμο ότι όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να κάνει την εγγραφή του και να αγοράσει έστω και μία μετοχή, την οποία η αξία της είναι 50 ευρώ και θα δοθούν όταν γίνει το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, έχει ιδρυθεί η εταιρεία, έχουμε προχωρήσει και ανακοινώσει ότι από λίγες μέρες τώρα μέχρι και την Παρασκευή υπάρχουν οι προεγγραφές έστω και μίας μετοχής. Αυτό το συμβολικό κομμάτι της εταιρείας, όπως είχαμε υποσχεθεί και από την πρώτη μέρα, ήδη υλοποιείται. Ο καθένας μπορεί με μία προεγγραφή, ουσιαστικά προεγγράφει το όνομά του, να αγοράσει μία μετοχή. Η αξία της μετοχής είναι 50 ευρώ. Αυτή τη στιγμή δεν πληρώνει κανένας τίποτα. Θα πληρώσει τη μία μετοχή του ή ακόμη και περισσότερα χρήματα, αν θέλει, για αυτόν και τα παιδιά του, όταν θα γίνει το εργοστάσιο και θα πάρουμε και τις άδειες. Απλώς τώρα εκδηλώνει το ενδιαφέρον του. Και το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Με το νέο αυτό εργοστάσιο θα επεξεργάζονται τα ανακυκλώσιμα υλικά και γι' αυτό θα πρέπει να διαχωρίζουμε τα απορρίμματα από την οικία μας. Και αν όλα αυτά τα στηρίξουμε όλοι, θα μπορέσουμε να γίνουμε ακόμα πιο αποδοτικοί από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, συμπληρώνει ο κύριος Αργυρόπουλος. Είμαστε υποχρεωμένοι πλέον και όλοι νομίζω το έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να διαχωρίσουμε τα απορρίμματά μας στο σπίτι μας, στην επιχείρηση ή στο εργοστάσιο. Εάν δεν τα διαχωρίσουμε, θα δημιουργήσουμε προβλήματα και στον εαυτό μας και στο περιβάλλον. Θεωρώ δηλαδή και πρέπει όλοι νομίζω να το κάνουμε και να το καταλάβουμε, διαχωρίζουμε τα απορρίμματα. Και για να βοηθήσω λίγο τι διαχωρίζουμε για να μην πανικοβληθούμε, διαχωρίζουμε στην ουσία τα οργανικά, και οργανικά ξέρετε τι είναι, τα φαγητά στην ουσία που και μυρίζουν, με τα υπόλοιπα που είναι ανακυκλώσιμα. Δηλαδή τα πλαστικά, τα χαρτιά, τα γυαλιά και το μέταλλο. Αν αυτό το πετύχουμε και νομίζω είμαστε νοήμονες και περήφανοι να το πετύχουμε, έχουμε πλησιάσει ίσως και να κάνουμε και καλύτερη διαχείριση απορριμμάτων και από τους Ευρωπαίους. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Για όσα τώρα υλικά που δεν ανακυκλώνονται, θα δημιουργηθεί χυτή για να συλλέγονται τα υπολείμματά τους. Εάν γίνει σωστή ενημέρωση του κόσμου, που είναι πολύ σημαντικό και υπάρχει ευτυχώς η εμπειρία από την Ευρώπη, όλα αυτά τα περίπου 20-25 χρόνια, τι λάθη έχουν κάνει και αυτοί οι άνθρωποι, και το εφαρμόσουμε εδώ σωστά, θα έχουμε ένα υπόλοιμα της τάξης του 6 με 8%. Και για να είμαι σαφής, ποιο θα είναι αυτό το υπόλοιμα. Φανταστείτε τώρα. Ρούχα, παλιά ρούχα, παπούτσια, στρώματα, καναπέδες. Αυτά δεν είναι προϊόντα ανακυκλώσιμα, δεν μυρίζουν, δεν δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα και θα πρέπει να πάνε σε ένα οργανωμένο χώρο χυτή, υπολείμματα, που θα υπάρχουν κάποιες μεμβράνες για να μην έχουμε στραγγίδια και για να πάθουν τη λεγόμενη εκατονταετή γύρανση. Δηλαδή φανταστείτε να φτιάξετε ένα σάντουιτς, νάιλον ειδικό από κάτω από πάνω, χώμα, γίνεται ένα δασάκι. Και μέσα σε 100 χρόνια αυτό το πράγμα, μέσα από αυτά που ανέφερα τα υλικά, έχουν πλέον πάθει γύρανση, έχουν διαλυθεί. Άρα προστατεύεις το περιβάλλον σου σε ένα πολύ εξειδικευμένο χώρο, χωρίς καύσεις, χωρίς οσμές και χωρίς αέρια. Αυτό το υπόλοιπα πιστεύω ότι θα είναι πλέον ελάχιστο. Φανταστείτε από αυτό που διαχειριζόμαστε τώρα, να διαχειρίζεσαι και να πεις ότι θα βάλω σε αυτό το χώρο που πετάμε, που τώρα δεν θα πετάμε, θα είναι περίπου το 5 με 8%. Το στηρίζουν ήδη οι πολίτες, αφού ήδη έχουν σημειωθεί εγγραφές και υπάρχει άμεση συνεργασία και ενδιαφέρον από τους τοπικούς άρχοντες που αναμένουν τη στήριξή τους στο σχέδιο αυτό. Εγώ αυτό που ξέρω είναι το αντίθετο που είπατε. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι το στηρίζουν οι πολίτες. Μιλάμε αυτή τη στιγμή, υπάρχουν προεγγραφές περίπου 6.500 πολίτες μέσα σε λίγες μέρες. Θα κλείσουν βέβαια οι προεγγραφές ουσιαστικά την Παρασκευή. Αλλά είμαι πεπισμένος, γιατί και οι άρχοντες του τόπου δεν είναι ξεκομμένοι από εμάς. Πιστεύω θα το στηρίξουν και αυτοί. Δεν έχουν κάποιο λόγο να μην το στηρίξουν.